Duffin, do you have an English speaker only, or all the audience in Greek? Shall we continue in Greek presentation, or no one has a problem? Okay. Οπότε θα κάνουμε την παρουσίαση στα ελληνικά. Καλησπέρα, ονομάζομαι Αντώνης Λαλεχός. Θα προσπαθήσω να σας δείξω ένα project στο οποίο εργάστηκα στο εξωτερικό, στο Αμβούργο της Γερμανίας. Πρόκειται για ένα γραμμικό επιταχυντή. Και θα σας εξηγήσω πώς αυτό το project, ένα mega project, μπορεί να μας βοηθήσει σήμερα να σχεδιάσουμε διαφορετικού μεγέθους project για την ακόμα και την ελληνική αγορά. Το project στο οποίο εργάστηκα είναι το European XFTL. Ήμουν ο υπεύθυνος σχεδιασμού του έργου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο λέιζερ στον κόσμο, το ισχυρότερο λέιζερ που υπάρχει. Είναι ένα λέιζερ το οποίο έχει περίπου 3 χιλιόμετρα μήκος, 4 χιλιόμετρα συνδυασμένων τούνελ, εκτείνεται μεταξύ δύο νομών της Γερμανίας. Είναι μια υπόγεια εγκατάσταση με πολύ αυστηρές προδιαγραφές, μεταξύ των οποίων όλα τα ράκ που υπήρχαν μέσα έπρεπε να είναι από stainless steel. Είναι ένα μέρος που ορίζει τα στάνταρ για την αγορά τα επόμενα 30 χρόνια. Ξεκίνησε σχεδιασμός του το 2005, ξεκίνησε με δεδομένο ότι θα έχει την κατηγορία 8 καλωδίων. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια πριν ορίζουν το τι θα έρθει μετά. Λοιπόν, η δουλειά μου ήταν να ενοποιήσω την καλωδίωση μεταξύ όλων των συστημάτων που υπήρχαν. Είτε ήταν IT, είτε ήταν δικτυακά, είτε ήταν data acquisition, είτε ήταν control, όλους τους τύπους δικτύων και θα τα δούμε αναλυτικά. Πώς βρέθηκα εγώ εκεί? Ξεκίνησε με... στο European XFL βρέθηκα μέσω του CERN. Στο CERN φτιάξανε ένα υπέροχο σύστημα, ένα υπερπολύπλοκο σύστημα. Εργάστηκαν παραπάνω από 60 εθνικότητες και χώρες μαζί για να δημιουργηθεί. Και φτιάξαμε ένα μεγαλειώδες project, το οποίο είναι μια υπόγεια κατάσταση επίσης. Έχει 9.600 από τους πιο τέλειους μαγνήτες που υπάρχουν στη Γη πριν το Excel. Έχει χιλιάδες χιλιόμετρα καλωδίων, super conducting καλώδια τα περισσότερα, χιλιάδες patch panel, χιλιάδες switchboard όλων των μορφών. Και για να δουλέψεις παίρνουμε τους καλύτερους που υπάρχει στην αγορά. Παρ' όλα αυτά, τη μέρα των εγγενείων τους έκλεισαν. Έκλεισαν από μια ηλεκτρική επαφή που δεν είχε σκεφτεί σωστά. Ξεκίνησε, υπήρχε μια δωρή χίλιου σε ένα κομμάτι των τούνελ και έκλεισαν για 2 χρόνια. Παρόντες όλης της πολιτικής ηγεσίας, της ευρωπαϊκής και μη αγοράς. Για αυτούς που δουλεύαν στο ΣΕΡΝ ήταν ένας εφιάλτης. Ευτυχώς εγώ δεν ήμουν εκεί. Για όλο τον υπόλοιπο κόσμο ήταν μια ευκαιρία. Ήταν μια ευκαιρία να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Να μάθουμε τι πήγε στραβά και να το διορθώσουμε σε όλα τα υπόλοιπα project. Μεταξύ των οποίων, όταν ψάξα να δούμε τι γίνεται, υπήρχε ένα θέμα στο ενοποιημένη βιβλιογραφία. Ένας maker ή ένας designer, μια ομάδα designer, έφτιαξε το πρώτο σκέλος, το οποίο ήταν μέχρι το connector, και από την άλλη μεριά ένας άλλος. Κανείς δεν όρισε πώς θα τεσταριστεί ο συγκεκριμένος connectors. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Κανείς δεν το όρισε, κανείς δεν ασχολήθηκε. Ήταν ένα interface το οποίο δεν αναγνωρίστηκε, διότι υπήρχε σε δύο διαφορετικά βιβλία του σχεδιασμού, σε δύο διαφορετικά technical specification drawings στην ουσία. Η μελέτη εφαρμογής έδειξε ότι υπήρχε ένα κενό και αυτό προσπάθησε το expert να διορθώσει με το να μην υπάρχει κανένα υποσύστημα που δεν υπάρχει στην ολοκληρωμένη συνολική βιβλιογραφία. Αν το δούμε τώρα από την αγορά, σήμερα θέλουμε να υπάρχει interoperability μεταξύ των σελ. Τα διάφορα υποσυστήματα της sensors θέλουμε να μπορούν να μιλήσουν με οποιοδήποτε άλλο σε ένα σύστημα. Ένα σύστημα στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είναι το μεγαλύτερο λέιζερ του κόσμου. Μπορεί να είναι ένα smart home. Μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο. Δεν παίζει ρόλο ποιο είναι το σύστημα. Θέλουμε πλέον όλοι οι sensors να μιλάνε με όλους. Να έχουν ένα πολύ διαφανή τρόπο με τον οποίο μεταφέρουν την πληροφορία των ένα sensor στον άλλον ή από το ένα υποσύστημα στο άλλο. Να είναι πλήρως ενοποιημένα και να παρέχουν τεχνική βοήθεια. Είναι λίγο διαφορετικό. Συνήθως θεωρούμε ότι η βιβλιογραφία μας βοηθάει να έχουμε τεχνική βοήθεια, εδώ θέλουμε να μας λέει τι να κάνουμε. Θέλουμε συστήματα που θα αναγνωρίζουν και θα μας πούν ότι κάτι έχει χαλάσει εκείνο το σημείο, πήγαινε δες το. Και όχι εμείς να κοιτάξουμε τη βιβλιογραφία. Και την ώρα που θα
μας πει ότι έχουμε πρόβλημα εκεί, θα μας δώσει και το σχέδιο στο χέρι, από μόνο του. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνουμε στο διάσημο αυτή τη στιγμή, Industry 4.0. Τώρα, στέλνουμε, να σας δείξω λίγο πιο σχετικά με το project. Αυτό είναι ο ερευνητικός σταθμός, είναι το τελικό στάδιο του project. Είναι μια αίθουσα διαστάσεων 50 μέτρων επί 100 και περίπου 25 μέτρα ύψος. Μέσα σε αυτό υπάρχουν 5 virtual χώροι πειραματικοί σταθμοί, σαν 5 διαφορετικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία όμως χρησιμοποιούν κοινούς πόρους. Οπότε, για να χτίσουμε ένα τέτοιο facility, αυτό που χρειαζόμαστε βασικά είναι μια εξαιρετική ιδέα. Κάποιο μεγάλο μυαλό να σκεφτεί και να οραματιστεί ένα τέτοιο project. Χρειαζόμαστε funding, περίπου 1,5 δις ευρώ, μόνο για την πρώτη μέρα λειτουργίας, και από την πρώτη μέρα λειτουργίας ξεκινούσαμε καινούριο funding, και χρειαζόμαστε στη διάρκεια του χρόνου ένα πολύ πολύ αυστηρό και ελεγχόμενο progress reporting. Να ξέρουμε ποιος κάνει τι, πότε το έκανε, πότε το παρέδωσε, τι πάει πίσω να καθυστερήσει. Και ασφαλώς πρέπει να ξέρουμε τι περιμένουμε να λάβουμε τον καθένα. Οπότε οι ερωτήσεις είναι πολύ απλές. Πώς θα κάνω κάτι, τι είναι αυτό το κάτι που πρέπει να κάνω, ποιος θα το κάνει, αν δεν είμαι εγώ, πότε πρέπει να γίνει. Και καμιά φορά ξεκινάει από το γιατί. Το γιατί απαντάει στο brilliant idea. Ένα μηχανικό δεν τον αφορά. Τι θέλει να κάνει το facility, τον ενδιαφέρει τα specification, πώς θα μετατραπούν σε λόγια. Πολύ συχνά προσπαθούμε σε μηχανική να πούμε εμείς θα κάνεις αυτό, γιατί αυτό μας βολεύει τεχνικά. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλει να κάνει ο άλλος, γιατί προσφέρουμε τη σωστή υλοποίηση. Εδώ πέρα βλέπουμε από την αρχή εδώ, όλο τον επιταγητή, είναι βρεχτής φωτονίων. Εδώ γίνεται όλη η επιτάχυνση στα πρώτα σημεία, μετά η διανομή μέσω πολύ ψηλής ποιότητας οπτικών συστημάτων και συνέχεια αυτός εδώ είναι το τελείωμα, ο πειραματικός σταθμός. Η κλίμακα είναι τεράστια και καταλαβαίνουμε ότι μπορούν να δουλέψουν ελάχιστοι άνθρωποι ταυτόχρονα για λόγους ασφάλειας. 120 άτομα κάθε στιγμή μπορούν να δουλέψουν στον χώρο. Τόσοι είναι ασφαλισμένοι, τόσοι θα πούν. Δεν υπάρχει τρόπος να παρακάμψει στο safety. Άρα ο χρόνος παράδοσης ενός έργου είναι πολύ σημαντικός. Το κόστος του χρόνου είναι το πιο μεγάλο κόστος. Και το όνειρο όλων είναι να διπλασιαστεί σε μέγεθος. Να γίνει ακριβώς το ίδιο δεύτερο. Έτσι ήταν η εγκατάσταση την ημέρα που πήγα εγώ. Φανταστική, ένα τελείως ευθείο τούνελ. Η ακρίβεια έπρεπε να είναι μέσα σε κάποια μέτρα κάτω του μάικρον. Ένα εντυπωσιακό κομμάτι για όσους ενδιαφέρει το civil, αλλά εγώ πήγα και το ηλεκτρολογικό κομμάτι. Έτσι ήταν τη μέρα που έφυγα. Για να ξέρεις τι θα μπει, πού θα πάει, αν χωράει να περάσει, τι καλώδιο πρέπει να περιμένει, είναι πληροφορία που πρέπει να την έχεις από το σχέδιό σου. Δεν γίνεται να το ανακαλύψεις on the go. Πηγαίνοντας πίσω λοιπόν στην εγκατάσταση ξανά όπως τη βλέπουμε από πάνω, ένα από τα πειράματα που υπάρχουν είναι αυτό. Μία μακέτα φανταστική, όλοι είχαμε ενθουσιαστεί πολύ όταν το είδαμε, ήταν η πρώτη εικόνα το πώς θα δείχνει ένα από τα πειράματα εσωτερικά. Βλέπουμε κάποια ωραία ρομποτάκια και εκεί τελειώνει η ουσία. Η πράξη ήταν λίγο διαφορετική όταν μπήκαμε μέσα να το εγκαταστήσουμε. Αυτός είναι ο Μάικ. Ο Μάικ ήταν ο εφιάλτης του εκείνη ημέρα. Προσπαθεί να ξεχωρίσει συγκεκριμένα καλώδια σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν ήδη πάνω τους κονέκτορες. Και στα δύο άκρα. Γιατί και το πίεση είναι πολύ λεπτομερής και το πιο βασικό σε τόσες χιλιάδες καλώδια. Τα καλώδια αυτά που είδαμε ήταν διάφοροι τύποι δικτύων. Για ένα τέτοιο project δεν έχεις μόνο δίκτυα με την έννοια του IT, έχεις data acquisition, έχεις console, έχεις timing, triggering, safety, υπάρχουν πολλά. Πέρα από το storage ή οτιδήποτε άλλο, τα κοινά που θεωρούμε και ο υπόλοιπος κόσμος. Οπότε, αν θέλουμε να διαχωρίσουμε αυτό, πάμε και απομονώνουμε εμείς θέλουμε να φτιάξουμε. Θέλουμε την καλωδίωση. Δεν μας απασχολεί τόσο αν είναι τι τύπος δικτύου είναι. Αυτό καλύπτει το τι specification πρέπει να έχει το καλώδιο. Εμάς μας ενδιαφέρει το πού θα ξεκινήσει, πού θα τελειώσει και ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Ξεκινώντας λοιπόν για τα καλώδια, θέλουμε κάποια λίστα, η οποία θα είναι κάτι παρόμοιο με αυτό. Θα μας δίνει μία μοναδική ονοματολογία από πού ξεκινάει, πού πηγαίνει, τύπο καλωδίου, κοντάκτος κλπ. Πιθανότατα να μας δίνει και τα μήκη, αν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Μέχρι σήμερα τα μήκη σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις ήταν μία εκτίμηση. Πιστεύαμε πόσο περίπου είναι η απόσταση, βγάζαμε κάποια ωραία
έναν ωραίο υπολογισμό ότι αν θα είναι στο μακρύτερο σημείο κατά μέσο όρο, κάποια άλλα θα είναι στο κοντύτερο και έτσι παραγγέλνουμε τα καλώδια. Δεν είναι ο πιο βολικός τρόπος. Τα super conducting καλώδια έχουν χρόνο παράδοση περίπου ένα χρόνο. Εάν κάνεις λάθος, περιμένεις ένα χρόνο. Εάν πάρεις παραπάνω, στοιχίζεις πολύ και πρέπει να εξηγήσεις τους λόγους που τα παρήγγειλες. Μιλήσαμε για μοναδικά device ID, τα cable ID, ή όπως για όποια συσκευή θέλουμε, τα unique naming convention που θα χρησιμοποιήσουμε. Το πρώτο λέει ότι ο πιο απλός τρόπος είναι να σχεδιάσεις functionally και να τα οριοθετήσεις όπου μπορείς και location-wise. Για παράδειγμα, ένα καλώδιο το οποίο αναφέρεται σε διανομή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι distribution, το function, 220 volt, π.χ. 24, 440, οτιδήποτε, θα είναι στο συγκεκριμένο κτίριο, στο συγκεκριμένο όροφο και στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Και πιθανόν να ξέρουμε ένα εξοικειωμένο τοίχο και σε συγκεκριμένο ύψος, αν έχουμε διαφορετικά επίπεδα. Όταν τα ενώσουμε όλα αυτά, παίρνουμε μια μοναδική διεύθυνση. Και αυτό εδώ είναι η μοναδική διεύθυνση για μια συσκευή που είναι τοποθετημένη σε εκείνο σημείο. Αν η συσκευή έχει και κονέκτορες, τότε αρχίζουμε και έχουμε και άλλες υποκατηγορίες που ακολουθούν. Ο συγκεκριμένος κονέκτορας, το συγκεκριμένο pin. Άρα για να συνδέσεις μια τέτοια κατάσταση με μηχανήματα που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου, θες να ξέρεις πώς θα συνδέσεις τους κονέκτορες, τι pin assignment έχουν, τι ετικέτα θα έχουν πάνω και πότε πρέπει να συνδέσεις τι. Και εκεί μεταφερόμαστε στο δεύτερο στάδιο που είναι το cable trace. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να εγκατασταθούν οι καλωδιάδρομοι προτού τελειώσει ο σχεδιασμός τους σε ένα μεγάλο βαθμό. Ή να κάνεις πολύ γρήγορο το σχεδιασμό. Η λύση στο SEM που επιλέχθηκε ήταν συγκεκριμένη διαστασιολόγηση. Θα βάλουμε 5 ίδιους σε κάθε χώρο συγκεκριμένη διάσταση, ένα fix. Το έξι λοιπόν, όχι, θα το κάνουμε διαφορετικά. Θα σχεδιάσουμε τόσο καλά που δεν θα έχουμε ένα καλωδιάδρομο αν δεν χρειάζεται. Οι καλωδιάδρομοι που φαίνονται εδώ είναι κάποιοι αρκετά μεγάλοι, όπως είναι από τη μία άκρη του κτηρίου, εσωτερικά, περιμετρικά εντός των δωματίων. Είναι μια εγκατάσταση η οποία έχει ακτινοβολία, radiation. Όλοι οι χώροι είναι μονωμένοι έναντι της ακτινοβολίας. Δεν μπορείς να κρεμάσεις ένα καλωδιάδρομο αργότερα, γιατί δεν μπορείς να τρυπήσεις τον τοίχο. Εάν το κάνεις λάθος, δεν θα περάσει ποτέ το καλώδιο αυτό από εκείνο το δωμάτιο. Καταστρέφεις ένα μέρος της εγκατάστασης. Εάν το πετύχεις σωστά και έχεις πιάσει πολύ περισσότερο χώρο, παίρνεις πάνω σου ένα πολύ μεγάλο μέρος του χώρου που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Άρα αυτό που ξεκινάει να γίνεται είναι παίρνεις κατόψεις πλέον των χώρων με μια γραμμή επάνω, πολύ πιο δυνατά, όπου βλέπεις εδώ πέρα είναι το σημείο που περνάει το beam του laser. Υπάρχουν σημειώσεις, τα συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να πάνε μηχανήματα, όπως εδώ η κάμερα π.χ. ένα patch panel 1 και 2. Και με βάση αυτά τα σημεία προσπαθείς να προκαθορίσεις πού θα είναι τι, πιθανές διαδρομές που θα ακολουθήσουν, με κάποια offset, π.χ. 3,5 μέτρα ύψος όταν ανέβεις προς τα πάνω στον καλωδιάδρομο, ή κάποια bending curves που πιθανόν να έχεις και σου προσθέτουν μήκος. Ένα πιο κοντινό πλάνο. Και αυτό ακριβώς το σημείο, το patch panel 2, είναι που είναι αυτή η κατάσταση εδώ. Θες να ξέρεις ακριβώς τι θα φτάσει και δεν μπορείς να περάσεις ένα λάθος καλώδιο από λάθος σημείο, δεν υπάρχει χώρος. Τα offset που συζητήσαμε φαίνονται πιο ξεκάθαρα από αυτό το close-out, το που φαίνεται τα 3,5 μέτρα του ύψους. Και εδώ πέρα είναι το floor plan του data center. Περίπου 500 full-size data center, full-size rack, για την ακρίβεια 300 full-size και 200 half-size των 42U και των 26U ήταν τα rack που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το project. Ο όγκος της καλωδίωσης που μπαίνει και βγαίνει από αυτά τα δωμάτια εντυπωσιακός, σε βαθμό που να γίνεται ενοχλητικός. Δεν φτάνει το βάρος, η υποστήριξη και ο χώρος πολλές φορές. Αλλά θες να ξέρεις σε κάθε συγκεκριμένο σημείο, κάνοντας κλικ πάνω στον καλωδιάδρομο, μία λίστα από όλα τα καλώδια που περνάνε, από πού ξεκινήσανε, πού κατευθύνονται, τι έργο επιτελούν. Και θες να το ξέρεις ώστε αν χρειαστεί κάποια στιγμή να περάσει ένα καινούριο, να αφαιρέσεις το παλιό, να μην σου τρώει το χώρο. Έχοντας ορίσει λοιπόν και το πώς δουλεύουν οι cable trays, θα πάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι το περιεχόμενο των rack. Όταν κάνεις ενοποιημένη βιβλιογραφία, έχεις και τα rack
και τους καλωδιαδρόμους και τα καλώδια. Για να έχεις τα καλώδια σημαίνει ότι έχεις και τις συσκευές τελικές. Άρα ξέρεις τι χρειάζεται και για control και data acquisition ή storage στις συγκεκριμένες συσκευές. Εδώ βλέπουμε το closed loop project, το οποίο έχει μία δομή, αναχώρο, δωμάτιο και rack. Και έχουμε την όψη του συγκεκριμένου rack. Η συγκεκριμένη όψη αυτόματα ανανεώνεται σε κάθε αλλαγή που κάνουμε. Και θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Αυτή είναι μια πιο κοντινή όψη, όπου πάνω υπάρχουν path panel, ενδιάμεσα υπάρχουν κάποια PLC projects, ενδιάμεσα υπάρχουν κάποια timing boards, femtosecond η ταχύτητά τους, ατομικά clock για να παίρνει triggering, και το data acquisition ακριβώς από κάτω. Όταν όμως θέλουμε να βάλουμε αυτά τα στοιχεία, θέλουμε να τα παραγγέλνουμε και με έναν τρόπο. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε για όλα αυτά τα rack, όλα τα εξαρτήματα την ίδια μέρα. Άρα υπήρχε ανάγκη στην ίδια δομή που βλέπαμε πριν τα σχέδια, να βλέπουμε εντός της ίδιας δομής. Αν θέλουμε να παραγγείλουμε τα πράγματα, είτε functionally, άρα θέλω να πάρω ό,τι έχει σχέση με το συγκεκριμένο ανιχνευτή, η συγκεκριμένη κάμερα, δομή καμερών, είτε κατά δωμάτιο. Έχω έτοιμο αυτό το δωμάτιο, προχωράω στη φάση 2 και θέλω ό,τι πρέπει να μπει στο συγκεκριμένο δωμάτιο ή στο συγκεκριμένο rack. Οπότε η ανάλυση προς τα κάτω, προς τα πάνω, περιλαμβάνει όλα τα από κάτω. Άρα αυτά όλα τα rack υπάρχει και ένα summarize στο συγκεκριμένο σημείο που περιλαμβάνει όλο το rack room. Και πάμε προς τα έξω όλο το συγκεκριμένο virtual χώρο ή το κτίριο. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάστηκε ένα συνδυασμό πολλών προγραμμάτων. Το οποίο θα μας έδινε τη δυνατότητα αυτόματα να δημιουργούμε bill of materials, cables, connection diagrams. Δεν υπήρχε κάποια έτοιμη λύση, δυστυχώς, και έτσι ξεκίνησε η κατασκευή μιας καινούργιας. Η πολυπλοκότητα θέλαμε να έχει αρκετές εκατοντάδες καμπίνες, χιλιάδες sensors, χιλιάδες motor, χιλιάδες διαφορετικών τύπων όλα, χιλιάδες controller, actuator, PLC components και δικτυακά, active και passive. Και όλα αυτά τη μέρα προσελήφθησα ήταν με ένα άτομο. Ήταν μια πολύ υπέροχη μέρα, όταν σε καλούσε μια συνέντευξη πολύ χαρούμενος, μπαίνεις στο project, μαθαίνεις ότι δεν υπάρχει δεύτερος. Και όλοι όταν θέλουν να ρωτήσουν κάτι έρχονται σε σένα. Και υπάρχει μια προθεσμία η οποία λέει σε 3 χρόνια παραδίδουμε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το συγκεκριμένο framework να κατασκευάζεται από εμένα. Θα σας δείξω λίγο πώς δούλευε το συγκεκριμένο σχέδιο κατασκευής. Είναι λίγο παρόμοιο με τον τρόπο που κατασκευάζουμε ίσως προγράμματα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο το λεγόμενο sync function, το οποίο είναι ένα καλώδιο, ξεκινάει, αν φαίνεται με το mouse, ξεκινάει από μία ασφάλεια και καταλήγει μέχρι μία μπρίζα. Όταν θέλουμε να κάνουμε μία γέφυρα, έρχεται ένα συγκεκριμένο template που έχει έτοιμες κάποιες γωνίες, τους connectors πρέπει να συνδεθούν για να φέρει τη δεύτερη μπρίζα. Και εδώ βλέπουμε ότι περιμένει και μία τρίτη να δεχτεί το συγκεκριμένο template, η οποία έχει πάλι λίγο διαφορετικά και έτοιμα τα στοιχεία. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε εξού και του δώσει τα template να μαθαίνει μόνο του ποια template πρέπει να διαλέγει και να σου φέρνει. Οπότε εσύ του ζήταγες 3 μπρίζες και αυτό επέλεγε πόσα template χρειάζεται για να φτάσει στις 3. Του ζήταγες 23 και επέλεγε είτε να τις σπάσει με βάση κάποιο κανόνα που του έχει πει ότι δεν μπορώ πάνω από τόσα φορτία, είτε να τις βάλει και τις 23 σε σειρά. Αυτή η επιλογή έρχεται από τα specification του κτηρίου ή του χώρου. Τελικά όμως δίνει ένα συνδυασμένο αποτέλεσμα που είναι το γραμμικό σχέδιο για αυτά τα 3. Με κάποιες λεπτομέρειες και αρκετά detail για το part list μέσα, ώστε να ξέρεις ότι για αυτούς τους connectors πρέπει να τους παραγγείλεις. Για αυτό το μέγεθος project μπορεί να θες κάποια εκατομμύρια connectors. Όλο αυτό όμως είναι στατικό. Είναι μια υπέροχη φωτογραφία όπου όταν το πάρει template, αυτό έχει ένα συγκεκριμένο νούμερο καλωδίου, αυτό έχει ένα συγκεκριμένο νούμερο μπρίζας. Πάνω σε αυτό γίνεται ένα δυναμικός εμπλουτισμός του σχεδίου, όπου έρχεται από πίσω το πρόγραμμα και λέει, όταν θα φέρεις το template, θα μορίσεις το συγκεκριμένο καλώδιο ως καλώδιο 5, ως καλώδιο 50.027. Το συγκεκριμένη μπρίζα θα πάρει το συγκεκριμένο device tag, με βάση την όρμα. Και όλα αυτά γίνεται αυτόματα. Δεν χρειάζεται εσύ. Επιλέγει το πρώτο διαθέσιμο στο συγκεκριμένο χώρο που βρίσκεσαι. Συμπληρώνοντας το πλέον σωστά, έχεις μοναδική ονοματολογία για κάθε καλώδιο, για κάθε συσκευή στο χώρο. Είτε είναι μια μπρίζα απλή ρεύματος, είτε είναι συγκεκριμένη συσκευή ή ένας detector.